Γεια σα, γεια σα, λάτρεις του φαγητού και του διαλύματο. Είναι άλλο ένα lunch παρέα με τα Lidl. Έχουμε ωραίο καλεσμένο. Έχουμε ωραίο καλεσμένο. Το Γιώργο το Λέτζα. Μου αρέσει όταν τα λέμε διπλά, σαν το Γιώργο το Δόνι. Ε, αλλά μέχρι να έρθει θα πούμε φυσικά τα δικά μα. Έχει μπει το καλοκαίρι για τα καλά. Σκάμε, υδρώνουμε, δεν αντέχουμε. Συζητάμε για τη ζέστη. Πάμε θα θέμα λοιπόν αυτή τη εβδομάδα. Θα πάμε λίγο προ την παραλία. Ε, θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στα φαγητά τη παραλία. Και δεν θα το κάνουμε ε, μόνο σε αυτό το επεισόδιο, θα έχουμε και part. 2 ε, γιατί το part 1 θα αφορά τα φαγητά τα οποία είναι μαζί μας στην παραλία τα παίρνουμε μαζί μας ε, στην παραλία σαν ωραίοι νοικοκυρέοι και το part 2 θα είναι τα φαγητά τα οποία μπορούμε να τα απολαύσουμε στην παραλία ε, από αυτά τα χαμετυπία, pitch bar και οτιδήποτε άλλο υπάρχει κοντά στο νερό. Πάμε όμω να μιλήσουμε για εκείνα τα φαγητά τα οποία τα παίρνουμε μαζί μα εμεί στα ταπεράκια μα, στι τσάντε μα, στα ψυγιάκια μα, οπουδήποτε μαζί μα στη θάλασσα. Αυτό τώρα πάει λίγο ηλικιακά. Δηλαδή, αν ρωτήσω τα παιδιά μου τι θέλετε να πάρουμε μαζί στην παραλία, θα μου πούνε νεκταρίνια και από εκεί πέρα θα μου πούνε τη λέξη snack. Θα μιλήσουμε για snack και αργότερα στο, στο επεισόδιο. Τώρα τι εννοούν snack. Θα θέλουν μαζί τους κάποιο πατατάκι, θα θέλουν κάποια έτσι κρακεράκια με γεύση. Ε, μπορεί να το γυρίσουν και στο γλυκό. Τι πάει τίποτα από εδώ, τίποτα από εκεί. Αλλά αυτά μιλάμε τώρα για τη μικρή ηλικία. Εμεί, που κυνηγάμε πάντα τα, τα παιδιά μα ω ε, κλασσικοί Ελληνάρε, να φάνε, ακόμα και στην παραλία, θα έχουμε μαζί μα ένα τοστάκι για το καημένο το παιδάκι να πάρει δυνάμει. Ε, κάποιο φρουτάκι ακόμα, κάποια βερίκοκα, ε, παρέα με τα νεκταρίνια. Εντάξει, κάπου εδώ πέρα να πούμε ότι το νεκταρίνι θα άξιζε ολόκληρο δικό του επεισόδιο αφιερωμένο σε αυτό, με καλεσμένο παραγωγό νεκταρινιών γιατί είναι το κατεξοχήν ε, φρούτο, παίζει να είναι το αγαπημένο μου φρούτο γενικά. Εντάξει, να βάλουμε ένα, μια αμφισβήτηση σε αυτό, ένα disclaimer, αλλά νομίζω ότι είναι ένα πανίσχυρο ε, φρούτο το νεκταρίνι, το οποίο το συναντάμε κυρίω σε παραλίε. Και είναι και ωραίο έτσι να το πλένει στη θάλασσα, την κατουρημένη, να το πλένει ρε παιδί μου, γιατί έχει μετά αυτή την ωραία την αλμύρα στην πρώτη τη δαγκονιά. Το νεκταρίνι όμω για να φτάσει ωραία στην παραλία και για να το καταναλώσει ιδανικά, τι πρέπει η Νικήτα μου να έχει κάνει. Να το έχει βάλει σε ψυγιάκι δεν θα το πα να κοχλάζει, να βράζει, να είναι έτοιμο να, 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 στάξει τα ζωμιά του μέσα από τη ζέστη. Θα έχει μαζί σου ένα ψυγιάκι, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Υπάρχουν από αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία εσωτερικά και υπάρχουν και τα κλασικά ψυγεία και τα, τα μπλε συνήθω ε, που τα παίρνει μαζί σου, τα φορτώνει με πάγου αναψυχτικά ποτά και τα παίρνει μαζί. Δεν είμαι πάρα πολύ υπέρ του να έχουμε στην παραλία μπύρε. Να το πω εδώ, ε, αν υπάρχει μαγαζί δίπλα, μαγαζί γωνία εκεί πέρα κοντά στην ξαπλώστρα, να παραγγείλεις την πυρίτσα σου, είτε χωρίς αλκοόλ, είτε με, μαζί σου, δικό σου. Απλά συνήθως εγώ, ρε παιδί μου, τώρα φτιάξω ψυγείο για να πάρω μαζί στην παραλία, καλά για την οικογένειά μου δεν θα πάρω τώρα ε, εύκολα μπύρες μαζί, αλλά θα πάρουμε κανένα ψυχτικό, θα πάρουμε κανένα ανθρακόχο νεράκι ωραίο να πίνουμε κτλ. Τι άλλο φαγητό τώρα μπορούμε να πάρουμε μαζί, Μ' αρέσουν ρε παιδί μου εκείνοι οι οι οποίοι έχουν τα περάκι με πίτα. Ε, μια σπανακοπιτούλα. Έτσι, εγώ στο ψυγείο θα την έβαζα καυτή έτσι να είναι ωραία κρύα κρύα στην παραλία. Μια τυροπιτούλα, κάνα ψήψη ψι ψώνη κάνα λουκανικό πιτάκι, κάνα τέτοιο. Αυτά μ' αρέσουν στην παραλία. Αυτοί οι οποίοι κάνουν το extra mile και παίρνουν μαζί του και φτεδάκια ή κανονικό φαγητό. Επειδή ξέρω ότι το παιδί πρέπει να φάει μοσχαράκι κοκκινιστό στην παραλία ε, εντάξει, μου φαίνονται λίγο περίεργοι. Δεν είμαι εδώ για να κρίνω. Καλά, εδώ είμαι για να κρίνω μόνο. Αλλά ε, μανούλε ειδικά. Αλλά δεν. Εντάξει, δεν το, δεν το, δεν το συνιστώ. Ε, Παρ' όλα αυτά, τιμώ του ανθρώπου οι οποίοι προετοιμάζονται για την παραλία και δεν είναι ένα από εκείνου οι οποίοι φτάνουν στην παραλία και εκείνη την ώρα κοιτούν δεξιά-αριστερά και λένε Α, δεν έχει εδώ κάτι να πάρουμε να φάμε και δεν πήραμε τίποτα. Παιδιά, σα θέλω καλά προετοιμασμένου. Αυτό είναι και για λόγους ε, οικονομία. Παίρνουμε τα πραγματάκια μας, παίρνουμε αυτά τα οποία γουστάρουμε. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Θα πω εδώ ότι είχα δει μια παρέα Γάλλων, ε, πιτσιρίκια όλα, έτσι, όχι τίποτα με Γάλλη, οι ε, οποίοι σε μια παραλία στη Τζιά, πολλά πολλά χρόνια πριν, στα Ξύλα, τότε που ακόμα ήταν ανοργάνωτη η παραλία στα Ξύλα, οι ε, οποίοι τι είχαν κάνει αυτοί οι διάολοι. Είχαν πάρει μαζί τους κονσέρβες τόνου, οκ okay, μέχρι εδώ, οκ, okay. και είχαν πάρει μαζί τους και κρεμμύδια. Έτσι μεγάλα, λευκά κρεμμύδια ε, θυμάμαι. Τα πείτε τι κάνανε. Κόβαν το κρεμμύδι και παίρναν το μισοφέγγαρο, το, το κουπάκι ας πούμε, το, το στρογγυλό και με αυτό... Άνοιγαν την κοσέρβα του τόνου, έπαιρναν μια μπουκιά τόνου χρησιμοποιώντα το, το κρεμμύδι ω σκουπ και έκαναν δαγκονιά. Οπότε δάγκωναν τόνο και κρεμμύδι μαζί. Χωρί κάποιο κριτσίνη δίπλα ή κάποιο ψωμί ή κάτι. Γιατί εμένα ο συνδυασμό τόνο κρεμμύδι, άμα βάλει και λίγο ελιά, είμαι πάρα πολύ καλά σε ένα σάντουιτ να το φάμε, να το γιορτάσουμε. Αλλά έτσι όπω το κάνανε, μου είχαν φοβερή ανομαλία. Τέτοιε ωραίε ιστορίε θα ακούτε στο lunch break και αυτό το καλοκαίρι και την επόμενη σεζόν. Φύγαμε για τι προτάσει τη εβδομάδα. Στι προτάσει αυτή τη εβδομάδα έχουμε δύο μέρη. Θα ξεκινήσω από ωραιότατο ψυχικό με τον παρόλο. Ε, εκεί πέρα ο. ο, ο ο μάγιστρος, ο μαέστρος αυτό ο, ο Πέτρο τον θυμάμαι τα, τα παλιά μου χρόνια στο, στο rock and roll, έχει ανοίξει τον παρόλο, το οποίο είναι ένα φοβερό ιταλικό που αξιοποιεί τρομερά πρώτε ε, ελληνικές. ελληνικέ. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, το, αυτός ο συνδυασμό που έχει κάνει στην κουζίνα. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρε, παιδί μου, ambient, laid back περιβάλλον. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ προσεγμένο, νιώθεις ότι μπαίνεις ξαφνικά σε, σε εξοχή, σε εστιατόριο το οποίο είναι στην εξοχή. Ε, αλλά πάρα πολύ προσεγμένο όλο το, το θέμα του dining. Και από εκεί και πέρα όμως καταφέρνει με τις γεύσεις, με το νέο μενού το οποίο ε, πήγα και δοκίμασα. Ήταν ε, μια βραδιά ωραία ε, από το κτήμα Α. Με τα φοβερά τα, τα κρασιά ε, τα οποία έκαναν pairing ουσιαστικά με το, με το φαγητό. Ε, και τι δοκιμάσαμε, Δοκιμάσαμε μια πολύ ωραία σαλάτα με, με καβούρι και ντοματίνια, ε, πάρα πολύ δροσερή, με πάρα πολύ ωραίο dressing. Ε, είχαμε ένα starter που ήταν ε, φαγκρή και γαρίδες κοιλάδα, το οποίο ήταν μέσα σε σπεριδοειδή, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Τα ομά γενικά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και μ' αρέσει που τα ελληνικά εστιατόρια έχουν κάνει το βήμα παραπέρα για να τα ετοιμάσουν και να μπορούν να τα, να τα προσφέρουν. Με τέτοιο τρόπο, γενικά με ένα σπερδιδί, δώστε μου και πάρτε μου τη ζωή. Αλλά η Αποκάλυψη ήταν κάτι πάκερι, τα οποία τα είχε κάνει με ροφό... Ε, και μπροκολίνη, αλλά το όλο θέμα ήταν το ζουμί. Το ζουμί στο οποίο είχαν βράσει τα πάκερι και ήταν μαζί με το ροφό, ήταν ένα πιάτο ποίημα, ζητήστε το, οκ, okay, τα ζυμαρικά με το, με το ψάρι, να τα δοκιμάσετε κι εσείς. Μπαρόλο ψυχικό, ε. Φύγαμε τώρα. Πάμε λίγο πιο νότια, αρκετά πιο νότια δηλαδή. Για κάποιο λόγο το προηγούμενο Σάββατο ε, θέλαμε να πάμε παραλία, ήταν, είχε πάρα πολύ ζέστη, τα παιδιά θέλαν να κάνουν μπάνιο, από τα πρώτα μπάνια πούμε, έτσι, στην, στην πόλη και αναζητούσαμε το ιδανικό μέρος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό το task, θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τελείως, αλλά είχαμε πάει λίγο καιρό νωρίτερα στη Λίμνη βουλιαγμένη για το διαγωνισμό το, το, cliff diving. Και κύριε παιδί μου λέω, ξέρεις, ωραία είναι εδώ για μπάνιο καιρό έχω να έρθω, χρόνια έχω να έρθω για μπάνιο, μήπως να το δοκιμάσουμε. Βρίσκουμε λοιπόν εκεί πέρα ένα all day μέρος το οποίο λέγεται οβάτα Κάναμε την ωραία μας την κράτηση, κρατήσαμε και εξαπλώστρες εκεί πέρα στη λίμνη ε, μπροστά και έχω να σας πω ότι περάσαμε ένα Σάββατο θαύμα. Είχαμε τις ωραίε μας εξαπλώστρες, περιποιημένοι, ωραίοι. Μπροστά στη λίμνη. Τα παιδιά άνετα τσαλαβουτούσαν στη λίμνη. Μπαίναμε και εμεί κάναμε εκεί πέρα τι ε, ιστορίε μα, τι περιπέτειέ μα. Ε, εντάξει, δεν είναι τα, τα νερά τη ε, Κεφαλονιάς και τη ε, Χρυσή, κάτω στην Κρήτη. Okay. Είναι η λίμνη τη Βουιαγμένη. Τιμιότατη, καθαρότατη, ωραιότατη και έχει και natural fish spa. Γιατί με το που μπαίνει εκεί πέρα στα σκαλάκια, σκάνε γύρω στα 100 ψαράκια τα οποία σου κάνουν ένα φυσικό πεντικιούρ ε, στα πόδια. Πάμε όμως τι με ενδιαφέρει εμένα, το φαγητό. Γιατί εκεί πέρα στο Άμπρα Οβάτα, που είναι το, το εστιατόριο, το all day μέρος, το οποίο πιάνει από μπροστά εκεί πέρα το deck το οποίο έχει ε, τις ξαπλώστρες και έχει πάνω το ωραίο το εστιατόριο στη σκιά, στην παχιά τη σκιά, που λέει ο Θέμης ο Κέσαρης, που φυσάει το ωραίο το αεράκι. Τι κάναμε μέσα εκεί πέρα, λοιπόν. παίξαμε ένα κόμπο. Γιατί είχαμε πάει από νωρί, πεινάγαμε λίγο. Οπότε κάτω στι ξαπλώστρες παραγγείλαμε μία πίτσα μαργαρίτα και κοτομπουκέ. Οκ. Okay. Θα μιλήσουμε, είπαμε, για φαγητό στην παραλία. Σε επόμενο επεισόδιο το τι παραγγέλνουμε. Αλλά αυτά ήταν για μα τα ιδανικά εκείνη την ώρα. Γιατί, γιατί το ένα παιδί ήθελε κοτομπουκέ και το άλλο ήθελε πίτσα, έτσι. Ωραία. Αλλά ήταν μία φοβερή μαργαρίτα. Πάρα πολύ ωραίο ψημένο το, το ζυμάρι και είχε και μια ελαφριά σάλτσα πέστο από πάνω, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραία γεύση. Κοτομπικέ φοβερέ ερχόντουσαν μια ωραία σο. Ε, ό,τι πρέπει για το παιδί, ε, για το παιδί. Δεν τι φάγαμε εμείς στην νικήτα τι κοτομπικέ, το παιδί. Λοιπόν, μετά από 2-3 ώρε, λοιπόν, ανεβαίνουμε στο εστιατόριο. Και εκεί πέρα που έχει καψώσει, έχει καεί, έχει και πα, έχει κάνει το, το, ντουσάκι σου, έχει αλλάξει φανταστικά σε όλε εκεί πέρα τι εγκαταστάσει. Ανεβαίνει στο τραπέζι, φυσάει το αεράκι και ξεκινά να παραγγέλνει. Τι πήραμε λοιπόν εκεί πέρα. Ε, έχουμε μια ψύχο στον τελευταίο καιρό με τον Ταραμά. Θέλουμε να δοκιμάζουμε παντού και πραγματικά ήταν ένα αέρινος, αφρό, θεσπέσιο Ταραμά ε, με πάρα πολύ ωραίο ψωμί ε, δικό του ε, εκεί. Πήραμε ομά, πήραμε τις γαρίδες της ε, κοιλάδας που ήταν μέσα σε μια πολύ ωραία πράσινη σάλτσα που είχαν κάνει πάλι με πολλά ωραία εσπυροδοειδή Πάρα πολύ ωραία, δυνατή η γεύση Πήραμε έναν τόνο με έπαρση Γιατί είχε έπαρση αυτός ο τόνος Γιατί ο κατάλογος από μόνος του έλεγε αυτός είναι ο τόνος Αυτός είναι ο τόνος για την ακρίβεια και λε, εντάξει, ρε φίλε, άμα μου τη βγαίνει με τόσο τσαμπουκά, ότι είσαι ο τόνο, ε θα σε πάρω, ε, θα σε φάω. Και πραγματικά ήταν ένα πάρα πολύ ε, δυνατό τόνο, ωραίο, ε, ομό, πάρα πολύ όμορφα περιποιημένος, πολύ ωραία κομμένο, πάρα πολύ γευστικό ε, στο, στο, στόμα. Πήραμε για τα παιδιά ένα φράιτ καλαμάρι το οποίο όχι για τα παιδιά μόνο δεν ήτανε, ήταν μια αποθέωση το πόσο κρίσπι ήταν και πόσο νόστιμο ε, ήταν και η σως στην οποία ε, βουτούσες. Και πήραμε επίσης την αθηναϊκή, η οποία έρχεται σερβιρισμένη πάνω σε τραγανό ρύζι, έτσι μια κροκετούλα που την έχουν κάνει με ρύζι. Παιδιά τώρα εντάξει, μπουκιά και συγχώριο. Και εδώ θα κάνω την παύση μου για να πω το εξής. Θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο, κάθε φορά που σα λέω για ένα φαγητό, πώ γίνεται να μου πει ανθρώπινο, είναι ενώ άνθρωπο, χέρι περνάει από όλα αυτά, ή θα είναι ένα μάγειρα, ο οποίο θα έχει βάλει το χεράκι του, όπω στι προηγούμενε προτάσει, ή εδώ πέρα ρε παιδί μου, είδα εκεί πέρα το, το Δημήτρη τον Μπενάκη. Ε, ο, ο Μπεν, ε, είναι ένα άνθρωπο, τον οποίο εγώ τον είχα γνωρίσει στο ΣΥΝΚΟ. Πολύ παλιά θυμάστε το Σίνκο στο Κολονάκι. Ένα φοβερό μαγαζί, φοβερή γεύση. Και τότε θυμάμαι ότι είχε εισάγει ρε παιδί μου στη, ε, στη γαστρονομία, στη ζωή του, του Έλληνα που έκανε, που έτρωγε ε, τότε σε εκείνη την περιοχή, γεύσεις και πράγματα τα οποία δεν τα δίναμε εύκολα τότε στην Ελλάδα. Τα πλάντε, διάφορε άλλε γεύσει, έτσι λίγο πιο περιουβιανέ κτλ. Πάρα πολύ νόστιμα κράτησε όλη αυτή τη φιλοσοφία όλα αυτά τα χρόνια αργότερα και σε άλλε επιχειρήσει και στο Κογιοακάν και παντού από όπου πέρναγε. Οπότε τώρα, μπαίνοντα και βλέποντα τον Μπεν, λε ρε φίλε, εδώ θα φάμε καλά. Δεν είναι ο ίδιο μάγειρα, αλλά ξέρει. Κι αν ο άνθρωπο ξέρει, έχει τεράστια σημασία. Αυτά. Αμπραβάτα, δοκιμάστε το κι εσεί. Το βράδυ είναι πάρα πολύ ωραία. Αν δεν θέλετε να πάτε για μπάνιο στη λίμνη, να ξέρετε ότι όλε τι ξαπλώστε, φυλάκια, φεύγουν και αυτό το deck μπροστά στη λίμνη γεμίζει με τραπέζια. Κάντε την κρατησία σα να πάτε να φάτε και εσεί. Φύγαμε για πιάτο τη εβδομάδα. <Κι> το πιάτο αυτή τη εβδομάδα δεν είναι ακριβώ πιάτο, είναι βέβαια αφιερωμένο στα λίτλ. Τα λίτλ είναι, το έχουμε πει χίλιε φορέ, κυρίω στο σπόρικο 24, γιατί έχουν έρθει μαζί μα στι εκδρομέ έχουν έρθει σε διάφορα πράγματα. Τα λίτλ είναι ο νούμερο ένα προορισμό για snacking. Και επειδή έρχεται αυτή τη βδομάδα Euro. Έχω να σας πω ότι θέλω να πάτε να κάνετε τις ωραίες σας, τις προμήθειες, να πάτε να φορτώσετε ε, τις τροφαποθήκες σας, δεν ξέρω αν τις αποκαλείτε έτσι, τις λέει ένας φίλος μου την έλεγε έτσι στο σπίτι του, να γεμίσετε τα ντουλάπια σας τέλο πάντων με ωραία σνακ. Τι σνακ, παιδιά, εκεί είναι ο παράδεισος, μέσα στα Lidl, θα πάτε, θα σας πω τι παίρνω εγώ. Εγώ παίρνω ε, μ, πατατάκια, και στα tubes που υπάρχουν πάρα πολύ ωραία αλλά και τα ωραία τα άλλα τα, τα κυμασιθά κυρίως με την πάπρικα μου αρέσουν πάρα πολύ ε, πατάτα και ρίγανη έτσι να υπάρχουν πάντα παίρνω πάρα πολλά ξηροκάρπια έχει πάρα πολύ ωραία ξηροκάρπια και από τη σειρά τοπικών προϊόντων γεωγραφικής προέλευσης νόμα ε, τα αμύγδαλα αλλά και από την άλλη τη σειρά την αλέστο τα φιστίκια γίνεις πάρα πολύ ε, δυνατά και από εκεί και πέρα Πάμε σε λίγο πιο γλυκά, λίγο πιο κάτι άλλα αλμύρα, κάτι μπατών σαλέ και τα λοιπά. Όπως και να έχει, γύρω έρχεται παιδιά. Ετοιμαστείτε για να έρχονται και οι φίλοι σας. Πάρτε και τις μπυρίτσες σας, πάρτε τα αναψυκτικά σας, πάρτε τα σνακ σας. Γιατί θα είναι ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, δικό μου αυτό ο στίχος. Ε, το οποίο θα το περάσουμε πάρα πολύ ωραία, παρέα με σνακ και με τα Lidl. Φύγαμε όμω για τον καλεσμένο μας. <Τι> Μαζί μα σήμερα λοιπόν ο κύριο Γιώργο Λέτζα. Καλώ τον. Συνηθισμένα καθυστερημένο. Εντάξει, όχι, είπα εγώ κάτι. Ό, ε, το λέω εγώ ρε παιδί. Θέλω να πω ότι είμαι τόσο ειλικρινή που ξορκίζει το κακό. Εντάξει. Αν έχω αργήσει. Λ, 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 λεπτά, ε, ναι. μπαίνω και το λέω. Okay. και ε, είσαι υπέροχο γιατί ούτε κάνουμε πίεση Ευχαριστώ. ούτε τίποτα. Ευχαριστώ. Ε, κάτι μπειράκου μας μα πιέζουν ε, να, να βγούμε νωρίτερα, αλλά θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Ε, Πάρτε κάτι στην κυρία έξω. Να, να πιει, να φάει, να καθίσει εδώ πέρα να μα περιμένει. Λοιπόν, είπα πριν μπει ότι θα μιλήσουμε κυρίω για φαγητό και μπάλα. Ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε για ε, σχεσιακά και τέτοια. Η καλύτερη Πο, μου. Πότε έκανε την πρώτη σου σχέση, ε, πρώτη <laughs> μου σχέση, θα σου πω. Ε, πλατωνική ήταν τίτλου. <laughs> <laughs> Ε, νύπια ήταν η Άννα. Ναι. Ε, η οποία μεγάλωσε και έγινε και χάλια παρεπιπτόντω. Έτσι. Μια... Πήγα να σου πω, ότι μιλά ακόμα. <laughs> όχι, παιδιά, ε, ξαναβρεθήκαμε και. Ε, ε, είναι δικά τη λόγια, δεν τα λέω εγώ. Και μάλιστα <laughs> μου λέει ότι έχω πει δεξιά και αριστερά <laughs> ότι ήμουν το μεγάλο κράσο στα νύπια. Okay. Και δεν με πιστεύουν. Ωραία. λέω, με... Άννα, είσαι ακόμα. <laughs> oh. Και βγήκε έτσι, ρε παιδί. Μου. Μπράβο. Έπεσε ο τείχο, βγήκαν τα λουλούδια, <laughs> <laughs> το πακέτο ήρθε. Οκ, okay, τέλο. Δεν ξαναμιλάμε. 14η πρώτη σχέση. Ναι. Όχι, εντάξει, λέω να το σταματήσουμε. Συμφωνοίδε. Okay. Είναι και άποψη η ελληνική. Να σου πω, πότε αγάπησε πρώτη φορά τα μπέργκερ, ε, Στο πρώτο μου ταξίδι. Κοίτα, τα μπέργκερ ήταν πάντα σήμερα πράγματα μέσα μου. Γιατί mm -hmm. θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρό και πηγαίναμε του γονεί μου σινεμά. Mm. Ε, Τι δύο φορέ το χρόνο που κάναμε κάτι οικογενειακό okay. ήταν, Ναι, τα 90 ήταν hardcore βέβαια. Δεν μπορούσα να πει στον μπαμπά ή στη μαμά την Μπαμπά πήγαινε με σίνεμα okay. να δω το Lion King. Έπαιζε φάση ότι τι είσαι, φλωρός. Μία φορά το χρόνο σινεμά. Τι θα σε κάνω, σου βγουν τα μάτια να ανεβάσει μια οποία. πάμε τρει φορέ το μήνα. Ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω. Τα 90 θέλω μου. Όσοι έχετε μεγαλώσει εδώ στα 90, ξέρετε ότι ήταν κάπω διαφορετικά. Δηλαδή, πατέρα μου πρώτα με έβαλε να οδηγήσω, α πούμε, 7 χρονών στο χωριό πάνω στα πόδια του και μετά εκπλήρωσε μια συναισθηματική μου απώλεια. Οκ, οκ. Το θέμα είναι ότι έχω πάρα πολύ έντονο το βίωμα όταν παίρναμε βαθμού mm. στο σχολείο, στα τρίμηνα, στο δημοτικό και όταν πηγαίναμε σινεμά, mm. μετά να τρώμε μπέργκερ. Okay. Δεν θυμάμαι αν ήταν τα goodies ή αν απλά τώρα παίζει παιχνίδι το μυαλό μου. Yeah, yeah, yeah. Είναι πολύ πιθανό να είχαν τα goodies μπέργκερ. <Και> Τότε δεν ήταν σίγουρα μπέργκερ house ακόμα. Ναι, σε άλλα είχαν, εντάξει, μπέργκερ είχαν. Αλλά έχω πάρα πολύ έντονο το βίωμα. Σάλατ μπα, ακριβώ αυτό το θυμάμαι. Και έτσι ξεκίνησε κάπω η αγάπη με τα μπέργκερ, μέχρι που άρχισα να ταξιδεύω και είπα ότι θα κερδίσω τη χολυστερίνη μου mm. πόντο προς πόντο. <laughs> Ωραία. Να πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο Γιώργο ε, παρέα με τον Δημήτρη το μου, και ποιον άλλον, γιατί πάντα αναφέρω στου δύο. Μια... είμαστε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε ah, έχουμε... πέντε 5-6 άτομα. Ωραία, μια ε... μεγάλη ομάδα έχει ανοίξει το Wordpress. Ο Βασίλη Στεφανάκης, ο Γιάννη ε? Ομουδουμίδη, yeah. κάτσε γιατί yeah. θα ξεχάσω. Ο Νίκο ο Τσόκο, ο Γιώργο ο Τσούμα, ο, ο, ε, ο Άγης, που είναι ένα συγκλονιστικό DJ, ο DJ Ατσού. Okay. Ε, <laughs> το όλο σαν να είμαστε εκπαιδευτέ Pokémon που βρέθηκαν <laughs> <καθώς> όλοι μαζί. Τι <laughs> όλοι. <laughs> ναι, θα έλεγα ότι η αγάπη για τα Μπέργκερ μα έφερε κοντά. Okay, αγαπημένο Pokémon. Αγαπημένο Pokémon ήταν ο Σάιθερ. Οκ. Okay. Αγαμένο, ε. Τι περίμενε να ακούσει εδώ κάνα πίκα του Θείο. Oh, ό,τι θυμάσαι, θυμάσαι από τα 90 του. Το που πρωί με το εγώ ξύπνησα με Ρεϊκουάζα. Δεν τα ξέρω τα νιάτα. Και γεννουργιά. Λουκάριο. Είμαι. Δεν, τα νεοκυματικά τα Pokémon τα έχω χάσει. Ωραία. World X11. Mm -hmm. Ένα φοβερό μπεργυράδικο. Στο παγκράτη έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό σε προηγούμενο ε, podcast. Γιατί εδώ πέρα έχουμε φανατικού ακροατέ. Στην... Ε, ε, να σου πω. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι όλα παιδιά σου. Αλήθεια δεν με νοιάζει. Πες μου ένα μπεργυρ. Mm. Ε... Εντάξει, τρίπλη μα. Ωραία. Χαλαπένιο τρίπλη μα. Χαλαπένιο τρίπλη μα. Θέλω να πω ότι γενικά το ΣΜΑΣ σου δίνει, σου δίνει λίγο την πολυτέλεια ε, του όγκου. Mm, ε, να κάνει build up. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Οπότε ναι. νιώθω ότι έχω μια εντύπωση ότι τα sloppy burger είναι λίγο περισσότερο το στυλ μου. Mm. Ε, και επειδή το τρίπλ όσο καλά και να το, και να το έχεις χτίσει Δεν το, κουμπαντάρετε. Δεν Ναι, το, τον καλατράβα να βάλεις <laughs> να, να σου φτιάξει ένα τρίπλ σμάς ε, Οι ύλες μέσα θα, θα ενωθούν με έναν πολύ ενδιαφέρον τρόπο ε, Νομίζω ότι είναι, ξέρεις, είναι, η βρωμιά που αξίζει ο εαυτός μας, πούμε, Μία φορά την εβδομάδα. Το χαλαπένιο mm. είναι κάτι το οποίο υπήρχε πάντα στη ζωή σου. Δηλαδή τα καυτερά, το, αυτό το κικ. Ε... Ναι, ε, είχα, είχα ηλίθιου πειραματισμού με τα καυτερά. Δηλαδή, yeah. θυμάμαι από εποχέ ταξιδιών, όταν πρώτο ξεκίνησα να ταξιδεύω τηλεοπτικά, ε, ε, όπου, όπου πήγαινα. Ε, με έπιανε η βλακεία τότε με τον Γιώργο του Μαυρίτη πάρα πολύ. Mm. Ε, είχε, μοιραζόταν την ίδια βλακεία. Okay. Ελπίζω για το στομάχι του να μην το κάνει <laughs> ακόμα. Ε, όπου τρο, δίναμε ένα καυτερά στον άλλο. Ε, mm, Προσπαθούσαμε. Ναι, είχα, είχαμε το κόντεστ. Έχω φάει μια, μια καυτερή περιά, ε, μια, μια, βασιλική καυτερή παιδιά στην Ταϊλάνδη. Mm. Όπου κυριολεκτικά του στομάχι μου ήταν τρει μέρε χάλια. Okay. Και έχω κερδίσει, αυτό είναι μάλλον το μεγαλύτερο φλεξ. Mm. Έχω <laughs> κερδίσει στο Μεξικό στην ε, στη, στη Γουαδαλαχάρα. <Ρι> Διαγωνισμό καυτερού φαγητού. Όχι, ρε. Ναι, κόντρα σε Μεξικανό. Εντάξει. <Ρι> ναι, σαν να κάνω περισσότερα τσιλικά και από το Μέση. Έ, έτσι δες το. έτσι δέστο. Πεχταρά. Έτσι δε το ε, Θυμόμουν μια πανάρχη στρατηγική. Το το γράφει. Όχι, όχι, αλλά νομίζω πρέπει. Και αυτό το γυρίσμα πρέπει να το βρω γιατί υπάρχει βίντεο evidence, έτσι δεν είναι ότι έρχομαι εδώ, λέω παπάτζε okay. ναυτικό. Έχω μια κόρη Για πες στο, τα... στο Σουδάν, Για έχω πες μια τακτική. κόρη στο Μπαγκλαντέ. Ε? Για πε την τακτική. Η τακτική είναι εξή. Το είχα διαβάσει και ω γνήσιο βλάκα πήγα να το επιβεβαιώσω με βάση τη δική μου ζωή. <laughs> ε, αν μασά πάρα πολύ, ε, ουσιαστικά αν καταπίνει χωρί να μασά πολύ και το κάνει αυτό γρήγορα, δεν προλαβαίνει η κάψα δεν να η κίνη, στο ε, στόμα. Okay και πηγαίνει στο μάχη. Τώρα αυτό δημιουργεί όμω δύο πράγματα. Σημαίνει ότι θα κερδίσει τη μάχη. Υπάρχει mm. ένα τεράστιο ενδεχόμενο να χάσει τον πόλεμο. Ναι, καλά. γιατί όντω στο μάχη μου ήταν για τριήμερο χάλια. Έσκασαν Λελικο. όλα. Δηλαδή είναι ρε παιδί μου, θυμάσαι κάτι καρτούν όταν ήμασταν μικροί που κατάπινε κάποιο τη βόμβα και έσκασε <συσίλικα> στο μάχη του και γινόταν αυτό. <συσίλικα> αυτό ήταν λοιπόν ο Γιώργο Λέτζη. Ωραία. Ε, υπάρχει αυτό, είπε. Υπάρχει. Ναι. Βίντε, Α ανέβει, ρε παιδί μου. Ναι. Να πα το βίντεο! <στασίλει> μ, αρέσουν, μ' αρέσουν τα βίντεο από παλιά, ρε παιδί μου. Είδα τη Λιδία την Παπαϊωάννου που ανέβασε τι ε, ε, προάλλε ένα βίντεο μετά τη συναντή των Goldplay. Mm -hmm. Που του είχε κάνει κάτι ερωτήσει σε, σε μια open συνέντευξη τύπου είδαμε. τώρα Μαγικό, πριν από αρκετά Μαγικό. χρόνια. Μαγικό. Ναι, είναι ωραία αυτά. Απλά δεν κρατάω αρχείο με τέρμα βλάκα. Δηλαδή το αρχείο μου είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Και δεν έχω. Δηλαδή πιστεύω ότι. Δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ μια μέρα, αν κάνω οικογένεια, <στασίλει> τα παιδιά μου να, να, να βρουν αυτά τα πράγματα για να πούν. Εντάξει, ο παπά δεν ήταν και τόσο μαλάκα. Καλό ήταν. μου. ναι, Οπότε νομίζω ότι θα διασωθώ περισσότερο από τα βινίλια και από τα βιβλία μου. Να ρωτήσουν εμά. <laughs> <laughs> δεν τρέπεται. <laughs> δεν τρέπεται. Λοιπόν. Δεν τρέπεται. <laughs> κοίταξε την κάμερα με βλέμμα απόγνωση. Ελφιάν, κοίταξε πιο πολύ τον το Νικίτα εκεί πέρα που παίζει Candy Crush. είναι τόσο καιρό στην κάμερα που mm. είναι το ίδιο πλέον. Είτε κοιτά κάμερα είτε κοιτά Νικίτα. <laughs> λοιπόν, Πώ φτάσαμε σε αυτό το μπέργκερ, λοιπόν. Γιατί είμαι σίγουρο ότι. Και, μου το είπε και σε κάποια φάση, αλλά είμαι σίγουρο ότι είσαι ρε παιδί μου, αυτομαστιγώνεσαι. Πάρα, ότι, πάρα μ... πολύ. Δεν το έχει κάνει καλό. Ξανά. Φυσ, ξανά φυσ. Λεστή, ε, δεν, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η, ε, ε, έχω πάρα πολλά ενοχικά σύνδρομα. Έχω mm. πάρα πολλά σύνδρομα overthinking. Δηλαδή, πάντα. Ε, ε, όταν κάτι είναι επάνω στη δημιουργία του, νιώθω ότι. Ε, δεν, είμαι αρκετά, δεν είναι αρκετά εκεί όσο θα το ήθελα, δεν είναι αρκετά καλό. Okay. Ε, και το οποίο ξέρει, αυτό πάντα είναι εχθρό τη προσπάθεια. Ε, στην προκειμένη περίπτωση ήξερα ότι, επειδή πάντα μου άρεσε να δοκιμάζω μπέργκερ ταξιδεύοντα, ότι σε κάποια φάση που, δεν θα έχω, που θα έχω χρόνο από τη τηλεόραση, που δεν θα έχω τηλεοπτικό project, θα ήθελα πάρα πολύ να, 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 να κάνω ένα, ένα μαγαζί. Okay. Ε, το μπέργκερ άδικο προέκυψε γιατί νομίζω ότι προέκυψαν οι άνθρωποι. Ε, ξέρω, επειδή είμαι και άσχετο από την εστίαση yeah. ε, μέχρι πρώτηνο. Ε, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ομαδικό σπορ. Και αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια, επειδή ε, έχω, ε, έχω έρθει πάρα πολύ κοντά και κάνω πάρα πολύ παρέα με τον Βασίλειο Στεφανάκη, ο οποίο έχει δημιουργήσει και έχει χτίσει πάρα πολλά πετυχημένα okay. project στην εστίαση. Ε, έχουμε φάει πάρα πολύ μαζί και έχουμε μοιραστεί ακόμη περισσότερε κουβέντε ενώ τρώμε, που νομίζω okay. ότι είναι, είναι η πεμπτουσία ας πούμε, του να έρχονται οι άνθρωποι κοντά είναι για να φάνε. Εντάξει, απλά όταν ανοίξει μια οποιαδήποτε επιχείρηση, σου λένε ρε παιδί μου, εντάξει. Κράτα του στου δύο-τρει ανθρώπου. Εσεί είστε οχτώ, αν με τρει ανθρώπου. Όχι, πέντε. Νιώθω, ρε ότι ήταν κάποιο ένα βράδυ, ξέρω εγώ, που πήρατε ποτά όλοι μαζί και όλοι μαζί λέτε Άνοιξε ένα μπάρκετ. Ναι, ναι, Καλά, μην το γελάς, μη, μην το γελά. Δηλαδή, εμένα γενικά η πρώτη μου ιδέα σε επίπεδο εστίαση ήταν ένα μαγαζί ο Μαζ στον Άντων Ιμπουρντέν. Επειδή και. και σε, θεωρώ ότι είναι κάπω ο ταξιδιωτικό μου μέντορα. Έχουμε γνωριστεί κιόλα μία φορά. Ε, και είναι ο άνθρωπο που έβλεπα τι εκπομπέ του και έλεγα ότι α, αυτή η αφήγηση μου αρέσει. Αυτό θα ήθελα okay. να κάνω στη ζωή okay. μου. Ε, οπότε ένιωσε σε κάποια φάση ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα μαγαζί ένα μαγαζί που να μπορώ να ράξω και να, αν ζούσε ο Άντωνη Μπουρντέν, να έρχονται να φάει εκεί. Okay. Ε, είναι πολύ high achievements γιατί είμαι ένας, αν σου βράσω δύο αυγά, δεν θα μοιάζει το ένα με το άλλο. Α, ah, δεν είσαι. Όχι, δεν όχι, όχι δεν είμαι. είμαι, όχι. είμαι πα, νομίζω ότι είμαι καλό στο να καταλαβαίνω και να τρώω. Είμαι ο Κέσσαρη, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να παίξω μπάλα. Okay. Παριστάνω ότι μπορώ να μιλήσω για αυτήν. Βάλει γυαλάκια εδώ. Τι σου είπε, Τι σου Προσέβαλα τον εαυτό μου και καταλαβαίνω τον Κέσσαρη. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Εντάξει. Είναι όλη μου η ζωή αυτό. Τα φιλιά μου στο θέμα. Ωραία. Μια και Κέσσαρη. να ξέρει. Έχει δημιουργήσει καλό ή κακό. Κι εγώ, εγώ τον ακούω στο τρέξιμο δεν ξέρω γιατί ή... 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 τί... ή... το έχω πάθει. Αυτό. Είναι... Ε, κοίτα, ε, το pace του δεν είναι για τρέξιμο. Δηλαδή, σαν podcast. Είναι λίγο πιο slower. Έμενα μου αρέσει να το ακούω όταν οδηγάω, <συσχε> όταν είμαι κάπου σε ένα μέρο στη φύση, ηρεμία και τέτοια πράγματα. <συσχε> ε, όχι, να τρέξω ο Μικέσσαρ είναι, είναι... είναι μια πίστα που δεν είναι πολύ καλή. Να το ξαναπεί, βάζω answer. Ναι, θέλω να μου δώσω. Να πάω να ανέβω. Στο τρέξιμο δεν είμαι Του ήσουν ότι έχουν βγει συγκεκριμένα κομμάτια. Ε, όπου το BPM του κομματιού θεωρείται ότι μοιάζει Boys πάρα πολύ. Με το pace. Ναι. Okay. Στα, στα τρίαθλα, α πούμε, mm. θεωρείται ντόπινγκ η μουσική. Παγορεύεται να, να έχει μουσική. Ισχύει. Εγώ ομολογώ ότι είμαι παράνομο. Ε, στο στο σπέτσαθλο που έκανα, ε, είχα answer εδώ στον μπράτσο και έπαιζε. Ναι. Ε, περάσαν τρει-τέσσερι οι οποίοι μου λέγανε μπράβο. Ένα κάθεσε τραγούδιση μαζί μου το ίδιο προσευχέ. Και, και, και μου λέει «Έλα πιο, έλα πιο γρήγορα. Α μισό λεπτό, γιατί είσαι, περίμενε. Είσαι ο εκνευριστικό τύπο που το, τα ακούει χωρί ε, ακουστικά. Έτσι το έκανα στι πέτσε. Αυτό ήθελα. Όχι, δεν τα ακούω πάντα έτσι. Με ακουστικά τα ακούω συνήθω. Ε, είναι. δείξε μου έναν άνθρωπο που τρέχει έτσι και α σου δείξω έναν άνθρωπο που δεν έχει Θεό μέσα του. Ναι. Είναι ο ορισμό τη ασέβεια. Δεν do that. Στη, στην πισίνα έχω ακουστικά. Στο τρέξιμο έχω ακουστικά. Εκεί πέρα, εκείνη την ώρα στο ποδήλατο, δεν είναι αυτό. Δεν ήθελα να βάλω ακουστικά, δεν ήθελα να με δουν να κάνουν να δείξουν. είχα το κινητό εκεί μέσα, απλά πάτησε ένα play. Σιγά, ρε φίλ. δεν είχα στεροφωνικό εδώ πέρα να παίζει δίπλα. Πάλι <laughs> καλά, αλλά είναι ξέρεις, όλα από κάπου ξεκινάνε. <laughs> να σου πω κάτι. Το, το να τρέχει ε, ακούγοντα μουσική χωρί ακουστικά mm. σε κάνει ασεβή <laughs> απέναντι και στα δύο. <laughs> Ωραία. Πάμε τώρα. Έχει δημιουργήσει κάποια expectations. Δηλαδή, ο κόσμο ο οποίο σε παρακολουθεί, επειδή έχει ταξιδέψει εκεί που έχει ταξιδέψει με το Football Stories και έχεις έχει mm. κάνει όλα αυτά που έχει κάνει. Σωρέ, έχουμε κάποιε απαιτήσει τώρα από σένα. Δίκιο. Δηλαδή, που φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει έτσι, αλλά θα περιμέναμε σε αυτό το Euro. Τώρα τι να σου πω, να είσαι μέσα, δεν ξέρω, να είσαι παρέα με το διαιτητή, αγκαλίτσα στον ναι, τελικό. Ναι. Καταλαβαίνω. Θα έχετε τον Δημήτρη Μωησιάδη γι' αυτό. Θα έχουμε τον Δημήτρη Μωησιάδη παντού και πάντα. Πάλι σήμερα μιλάγαμε, φεύγουν τα παιδιά να πάνε Γερμανία. Ε, θέλω να ξέρω ότι είμαι ο travel agent του για αυτό το γύρο. Έχω φάει αυτό το, το μανίκι. Ξύπνα ε, ε, Έλληνα, σου κλέβουν τον Δημήτρη Μωησιάδη. Είναι <laughs> <η> φάση εδώ. Στην 24η. Καταρχά, μα τον παίρνετε ένα μήνα. 33 μέρε. 33 μέρε. Ναι, ρε αλλά τον έχουμε στην καρδιά των γεγονότων. Να σου στέλνει από εκεί. Φοβερό. Και στην δεν γίνεται πόλεμο, <laughs> θα μα το στείλετε. <laughs> okay. Να σου πω έχω κλείσει πλάκα πλάκα δίκλινο στο Γκέλσελ Κίρχεν. Μια στο βραδιά Μουσιανή. στο Κύρχεν, ναι. <laughs> Ωραία. Θα πας, Γιούρο. Θα πάω, ναι. Εντάξει. Ναι. Okay. Απλά εγώ θα πάω... Κύριος. <laughs> Ξεστή, ρε παιδί μου, εγώ, Άρχοντες. άκου, ο, 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 Μίτσος είναι, είναι καταρχά. Δεν έχω δει άνθρωπο να ζει τόσο πολύ για το ποδόσφαιρο. Mm. Ε, δηλαδή, είναι... Απορώ πως δεν τον έχει χωρίσει η κοπέλα του. Okay. Ε, ε, Μην τον χωρίσει. Ναι, η, η Κωνσταντίνα, δηλαδή, θεωρώ ότι το να, να ζει με τον Δημήτριο, που η δουλειά του είναι το ποδόσφαιρο και το πάρα ποδόσφαιρο. και ο ελεύθερο του χρόνο είναι το να πάει να δει η Ακαδημία 11 Χρονών <laughs> ε, το τουρνουά που γίνεται, το, το Γιώργο Λέντζα, τα Λέντζια <laughs> τουρνουά που γίνονται, ξέρω κάθε χρόνο. Ε, μπορεί να τρελάνει άνθρωποι. <laughs> ναι, δηλαδή. Κακό. Ε, ο ελεύθερο του χρόνο είναι να κάνει έρευνα για το ποδόσφαιρο. Ναι. <laughs> Ωραία, θα φύγω από τον Μωησέδα, πάμε στο Λέτζα, για να σου πω το εξή. Μιλά και εσύ. Πού? Δηλαδή, ωραία. Εσέ, 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 εσένα η δικιά σου, δηλαδή η κοπέλα, η whatever. Δεν ξέρω αν έχει κιόλα. Ε, τι θα πει που, που, που παράτησε, είπε. Ε, λοιπόν, αγαπητοί μου, εγώ τώρα θα πάω ε, στην Πίνδο. Θα περάσω όλη την Πίνδο. Θα μου πάρει δύο εβδομάδε και θα κατέβω μέχρι ναύπακτο. Είναι 880 χιλιόμετρα. Και θα πάω με ένα φίλο μου να το κάνουμε εκεί πέρα και ένα τέτοιο. Τι νομίζει. Ότι αυτό είναι καλύτερο. Έχεις, όχι, έχει χιλιαδικά. Α, ε, όλοι έχουμε κάτι που κάνουμε και στους άλλου δείχνει τρελό. Και στη, ε, στη δική μα περίπτωση πάρα πολύ φυσιολογικό. Ε, μπορώ να πω ότι ο μόνο τρόπο να με αντέξουν οι γύρω μου, και αυτό ξεκινάει mm. από του γονεί μέχρι δεν ξέρω εγώ, την, την εκάστοτε σχέση μου ή του φίλου μου. Είναι να προσπαθήσουν να μου έχουν εμπιστοσύνη. <laughs> και γελάει. <laughs> ε, ναι, θέλω να πω ότι δεν ξέρω πώ κερδίζει την εμπιστοσύνη σε αυτό. <laughs> Αρχικά, ότι δεν θα πεθάνω. Να σου πω. Κοίτα, παρακολούθησα ίσω διεστραμμένα περισσότερο από όσο πρέπει ε, τη, τη, τη διαδρομή σα και την κουκίδα. Δεν είναι τρελό, δεν είναι θυστικό. Ναι, δε, και δεν δε μ' άρεσε ρε, παιδί μου το. Λοιπόν, ο Γιώργο πήγε σε έναν αγώνα δεν είναι αγώνα αυτό, ανομαλία είναι. Ε, Πώς Πώ είναι επειδή είναι το Σπάρταθλο για το τρέξιμο. Που λε, εντάξει, και εμεί τρέχουμε να κάνουμε ένα μαραθώνιο, να κάνουμε ατία και το Σπάρταθλο είναι 210 χιλιόμετρα ξανά σε Αθήνα Σπάρτη. Ο Γιώργο λοιπόν πήρε το ποδήλατο και πήγε σε έναν αγώνα ο οποίο λεγόταν. Hellenic Mountain Race. Hellenic Mountain Race. Το έχει φτιάξει εκεί πέρα ένα παλαβό ξένο. Γιατί αν ήταν Έλληνα και την είχε δει την περιοχή καλά, δεν θα τον είχε φτιάξει τον αγώνα. Λε. Τώρα αυτό ήρθε τρει-τέσσερι φορέ, σου λέει δεν πειράζει. Πού να ψοφήσουν, εκεί να ψοφήσουν. Στην πίνδο. <σοφίλει> να ακούγεται ακόμα το αέρα. <σοφίλει> λοιπόν. Και πήγε ο Γιώργο τώρα 880 χιλιόμετρα. Εγκατέλειψε το υψομετρικό. υψομετρικό ήταν 28.000. 28.000 εγώ στην ε... προπόνηση μου κάνει 60 μέτρα. Είναι 000, σαν σαν, σαν να νεγοκατεβαίνει σε 7 μέρε 3,5 φορέ το Everest. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Οκ, okay, εγκατέλειψε. Εγκατέλειψε. Τα να, κούμπανε. Ναι, ναι. Στο 600. 627. Okay. Δεν αντέχα άλλο τη βροχή. Είχα, είχε μουλιά ψυχή μου. <laughs> ε, Επίση <laughs> να πούμε ότι ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για μένα γιατί την ημέρα που ξεκίνησε ο αγώνα ο Άρη για ακόμη ένα <laughs> κύπελο <laughs> ίτανε, έκανε underperform. <laughs> Οπότε εγώ εκεί που πάω τώρα. Πραγματικά πολύ δύσκολη εβδομάδα. <laughs> ε, να πω κάτι. Επειδή, ε, επειδή καλά τα στείλετε για τέτοια και όλοι στεναχωρέθηκαν και όλοι οι Αριανοί yeah. για τέτοια, αλλά σκεφτείτε ότι υπήρχε ένα άνθρωπο mm. στη μέση της του εκείνη τη στιγμή, mm. 11 η <laughs> το βράδυ, ο οποίο τρώει καταρακτόδη βροχή. Mm. Τον έχουν χέσει οι μοίρε, γιατί ξέρει ότι δεν θα ζήσει να πανηγυρίσει ένα τίτλο. Okay. Και έχω πει σε έναν φίλο, ε, Αριανό, του λέω, Να σου πω: Μη, με, μη μου στείλει τίποτα. Ε, γιατί αυτό μου έλεγε: Α, το πάρουμε, θα έρθω να σε βρω που είσαι με πυρσού και τέτοια. Ναι, ναι. Λέω: Καλά, μεγαλόπνο πλάνο, <laughs> περίμενε. Ε, δεν θα μου πει τίποτα εκτό και αν το πάρουμε. <laughs> και έχει φτάσει 11.30 ώρα το βράδυ, δεν έχει χτυπήσει τηλέφωνο, <laughs> δεν έχει γίνει τίποτα. <laughs> και είμαι σε φάση ότι. Γιατί με δοκιμάζει, Θεέ μου. Ε, ήταν η πρώτη στιγμή που είχα. Το... Ε, σε αυτού του αγώνε παίζουν πάρα πολλά out of body experiences. Okay. Ε, ήταν η πρώτη στιγμή που είχα το πρώτο που κοίταξε τον ουρανό και είπα γιατί με δοκιμάζει πατέρα <laughs> συγκεκριμένα. <laughs> δηλαδή μπήκα, ο ρόλος του Αριανού ήταν ότι... Πατέρα <laughs> που <laughs> <laughs> Η θυσία, <laughs> η θυσία του Χριστού ήταν εκείνη τη στιγμή, okay. στο, στο κεφάλι μου. Ωραία, θυσιάστηκε. Θα, θα σου έλεγα να μην το κάνεις, ρε παιδί μου, για καμία ομάδα. Ναι, Δεν όχι συμφωνώ. Πω, στα... Κοίτα, μεταξύ ο το λέω, γιατί μετά έφερα όλη την κατεμιά μου στην Dortmund μία εβδομάδα μετά. <laughs> ναι, <laughs> πήγα, πήγα, στο Λονδίνο. Όπου κίτρινα χάσανε. Ναι. Να σου πω, ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τύπος εγκατέλειψε τον, τον, αγώνα γιατί... στα άγραφα. Ε, ναι, στα άγραφα. και την επόμενη μέρα τον είδαμε στο Λονδίνο τουρίστα με του οπαδού στην Dortmund, στον τελικό Champions League. Εντάξει, ήμουν, ήμουν πιωμένο το, το ναι. πρόσωπο, ξέρω εγώ. Να σου πω, γιατί Έτσι. το κάνει. Σ' αρέσει να δοκιμάζει τα όρια, σ' αρέσει να το πηγαίνει παραπέρα. Τι είναι, τι δεν είναι, είχα, είναι. Δεν έξερα να δοκιμάσει κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Να, Λε, να κάνεις, ε, αποστάσεις, κάνω, ναι, αλλά κάνει αποστάσει, κάνει πολλά. Ε, δε, δεν έκανα ποτέ τέτοιε αποστάσει και κυρίω συνθήκη αγώνα. Ένιωθα ότι από τη στιγμή που γίνεται, γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, που είναι ουσιαστικά ένα, ένα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, μια mm. πάρα πολύ, ε, πολύ ονομαστή σειρά αγώνων, ένιωθα μία, πρώτον μια τρομακτική ανάγκη. Να συμμετάσχω σε αυτό όντα Έλληνα. Δηλαδή, δεν το λέω κλεισέ. Okay, okay. Απλά το λέω ότι έρχεται, ρε παιδί μου, ένα event που ε, έρχονται πιο τούμπαν οι riders του κόσμου. Mm. Ε, γίνεται στα βουνά που με τον ένα με τον άλλο τρόπο τα έχω γυρίσει από παιδί. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέρο του. Μετά θα ήθελα να, να, να δω αυτά τα μέρη πριν να αλλάξουν ολοκληρωτικά. Δηλαδή, ε, ξέρει, από τη μία μπορεί να έχει ε, κορυφογραμμέ ανεμογεννήτριε, από την άλλη mm. περνά κάτι χωριά τα οποία. Μπορεί να έχουν 20-30 κατοίκου ναι, και να νιώθουν ότι είναι το τελευταίο του στάδιο. Γιατί όταν φύγουν αυτοί θα σβήσουν τα χωριά. Okay. Α πούμε για φαγητό, κάτι πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Γιατί εκεί ανεφοδιάζεσαι, ε, είτε σταματά σε ταβέρνα, σε μίνι μάρκετ, yeah. οπουδήποτε βρει και κουβαλά πάρα πολλά πράγματα πάνω στο ποδήλατο μαζί σου. Ε, γιατί απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια. Yeah. Θυμάμαι ότι εγώ ξε... το πλάνο που είχα στον αγώνα είναι το πλάνο που είχα στη ζωή μου. Δηλαδή ξεκινάμε με πάρα πολύ διάθεση. Yeah πλήρη πανικό σε κάποια φάση και ό,τι προλάβουμε να σώσουμε στο τέλο. Οπότε ξεκινάω και είμαι σε φάση. Έχω, ένα χαρτί γραμμένο μπροστά μου εκεί κολλημένο στο σκελετό του Πουδηλάτη που γράφει ανά 20 λεπτά αυτό. Στο πρώτο yeah. μισάωρο έναν υγρό yeah. ηλεκτρολίτη στο παγούρι. Και κάπω βγαίνει αυτό την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα. Ανοίγω το μπαγκάζια μου, ξεχνάω, βλέπω μόνο παστέλια και χάριμπο. <laughs> λέω, έχει ξεκινήσει λέω, το breakdown ήδη. Και θυμάμαι ότι μπαίνω σε ένα σημείο Είμαι 24 ώρε, κάνω ποδήλατο, είμαι άϊπνο. Βλέπω, βλέπω έργα στο κεφάλι μου και βρίσκω ένα χωριό, βρέχει καταρακτοδό και έχει ένα καφενείο ανοιχτό. Το χωριό ήταν μάξι 20 άτομα, από τα οποία τα 10 ήταν ήδη στο καφενείο. Okay. Μπαίνω μέσα, προφανώ με αναγνωρίζουν, γιατί εκεί η τηλεόραση είναι η μοναδική μορφή κοινωνικοποίηση. Okay. Μπαίνει σε ένα χώρο τετράγωνο. Παίζει τηλεόραση που μπορεί να είναι 10 άντρε να βλέπουν μαστάιλι Rocks. <laughs> δεν έχει σημασία. <laughs> ε, και κάθονται ο καθένα στρατηγικά σε διαφορετικό τραπέζι. <laughs> ναι, ναι, ναι. Δεν το έχω καταλάβει. Όχι μαζί, <laughs> ποτέ μαζί. <laughs> Επικοινωνούν, δηλαδή, αν μιλάω εγώ με σένα, θα πεταχτεί ο Νικήτα. Θα, θα, θα είναι σαν να είναι στο τραπέζι μα. Θα μα κοιτάει έτσι. Σε κάποια φάση θα πει κάτι άσχετο. Και μπαίνω μέσα και μου λένε. Απ' την τηλεόραση δεν είσαι εσύ. Εγώ λέω τώρα Αλούτσα, έτσι. Μου λέει κάτσε εδώ, κάτσε, κάτσε, κάτσε να σε φιλέψουμε. Λέω, κοιτάξτε, να δείτε, είμαστε στον αγώνα. Α, τρέχετε κι εσεί στον αγώνα. Μα τα φάγανε όλα οι ξένοι, λέει. Διπλή. Μα είχαν περάσει. Δι, Διπλή αυτό <laughs> για τα χωριά, έτσι. Κρατήστε το γιατί ξε... οι ευρωεκλογέ έδειξαν ότι έρχονται δύσκολε <laughs> μέρε. <laughs> ε, λέμε, εντάξει, δεν έχει τίποτα. Έρχεται η κυρία, η γιαγιά που μαγειρεύει μέσα στην κουζίνα. Λέει, αγόρι μου να σα κόψω μια ντομάτα, να σα μαγειρέψω, να σα τηγανίσω τρία αυγά. Τα πιο νόστιμα τη ζωή μου, <laughs> έτσι. Καλά, ναι. Με διαφορά. Τέσσερα ευρώ, ξέρω εγώ όλα μαζί. Ε, και ξεκινάνε τώρα. Έχουνε, με έχουν βάλει σε μια κουβέντα για το πόσο όμορφο είναι ο τόπο και πόσο δεν τον έχουν βοηθήσει να φανεί. Νομίζω θα του λέγανε για Όχι, Ά, ε, μακάρι, Ά, μακάρι. Α, α, α. Οπότε ε, φέρνουν τον πρόεδρο του χωριού. Mm. Τύπου τον παίρνουν τηλέφωνο, Λογικό. ότι είναι ένα από τηλεόραση εδώ. <laughs> και τον φέρνουν να κάτσει εκεί και να μου πει. Τι πρέπει να κάνω για να πάω να κάνω ρεπορτάζ για το χωριό. Εκεί όλα είναι ρεπορτάζ, δεν είναι okay. <laughs> εκπομπέ. Και ξεκινάει μια παρανοϊκή κουβέντα σχετικά με το τι παράγει ο τόπο. <laughs> Τελικά καταλήγουμε ότι δεν παράγει τίποτα. Yeah, <laughs> ναι. Δηλαδή λέω ότι. Ε, εδώ γιατί φημίζεστε. Τίποτα. <laughs> <laughs> πλέον τίποτα μου. έχουν φύγει όλοι. Λέω, ρε, να έρθω να κάνουμε τι. Μου λέει, Έχουμε αντάμωμα, λέει στι 15 Αυγούστου. Ωραία. όπως όλη η Ελλάδα. Φυσικά είναι. Ανταμών. Οπότε έφαγα τα καλύτερα αυγά τη ζωή μου, πλήρωσα 4 ευρώ. Και ξαναβγήκα στη βροχή. Είναι ένα μέρο ε, που είδε τη διαδρομή που θα ξαναπήγει, εύκολα, που θε να ξαναπάς. Ναι, θα νομίζω ότι θα, θα γυρίσω του χρόνου να το τελειώσω. Α. Ε... Μόνο το τελευταίο κομμάτι? Όχι. Μαγάρι να πήγαινε. Αν δεν είχα το Champions League, νομίζω ότι θα προλάβαινα. Απλά το δικό μου παράθυρο τερματισμού είχε μειωθεί σημαντικά λόγω του ότι έπρεπε να προλάβω την πτήση για Λονδίνο. Καταρχά είναι τρελό να είναι Δευτέρα και να στρεσάρεσαι για πτήση που έχει το Σάββατο. για να καταλάβει <laughs> λίγο την ψυχολογία του αγώνα. Ξύπνησα Δευτέρα πρωί και είπα, Ωχ, έχω μείνει πίσω. <laughs> να σου πω, αυτοί που τερματίσαν είναι κανονικοί άνθρωποι. <laughs> ναι και όχι. Ναι και όχι. Ε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που. Αυ αυτά τα event έχουν πάρα πολύ την. Επειδή είναι πολύ υπερβατικά και σωματικά και ψυχολογικά. Ε, Συνήθω. Ε, είτε γίνονται dominate από ανθρώπου οι οποίοι έχουν ένα αρκετά βεβαρημένο ωριακά κακοποιητικό παρελθόν. Ε, δηλαδή, α πούμε, πάρα πολλοί πρώην τοξικομανή ή χρήστε ναρκωτικών. Ε, καταφέρνουν αν ξεκόψουν να γίνουν πάρα πολύ καλοί στις ultra αποστάσεις okay. ε, ναι, ή παιδιά με κακοποιητικό παρελθόν okay. ε, και ένας δικός μας πρωταθλητής στο μαραθώνιο ο Παναγιώτης Καραΐσκος ο οποίος ο άνθρωπος ήταν χρήστη ναρκωτικών και αυτή τη στιγμή είναι πανελλήλος πρωταθλητής okay. συγκλονιστική yeah. ιστορία ε, γιατί επί τη είναι ο, ο ίδιο τρόπο με τον οποίο ε, καταστρέφει τον εαυτό σου στη μία περίπτωση, οι ίδιοι υποδοχέ λειτουργούν για να τον καταστρέψει στην άλλη. Θα σου πω. Κοίτα, αρχικά νομίζω ότι. Είχα μια θεωρία στο μυαλό μου, ρε ότι ο Λέτζα είναι καλό σε όλα τα αθλήματα. Ναι, ε, μου την κατέριψε με το άλμα ει μήκο που έκανε με τον Τεντόγλο και πέρα ναι. στη συνέντευξη. Ξέρω 10 αθλήματα που μπορούν να, το... <laughs> να μην το πιωθούν, <laughs> ναι. να το διαψεύσουν αυτό. Ωραία. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, παίζουν ποιο θα πάρει το Euro και ποιο θα είναι ο πρώτο σκόρερ. Εξιστή. Ουφ. Πρώτο σκόρερ, μάλλον θα έλεγα ότι θα είναι ο Μπαπέ. Ωραία. Τα ακούω. Παραμένουν νομίζω φαβοροί οι Γάλλοι γενικά. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ Αγγλία. Ναι, ρε, φίλε. Ε, γιατί σου λέω ότι πλέον μου πουλάει αργιανοσύνη αυτή η ομάδα. <laughs> Εντάξει, μόνο, μόνο. Μόνο συναισθηματικά κριτήρια έχω πλέον για <laughs> ναι, 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 το ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι αν κάποιο στεναχωριέται πολύ λόγω τη ομάδα που υποστηρίζει, το αξίζει να χαρεί σε κάποια φάση. Ναι, ναι, και αυτή τη στιγμή, όποιο φοράει και στην Ελλάδα. <laughs> Φιλέ, είναι τρελό, άκου λίγο. <laughs> Είμαστε, ε, βιώνουμε τη μοναδική χρονιά στην Ελλάδα mm. που όλοι ξεκίνησαν σκατά mm. και τελείωσαν χαρούμενοι πλην δύο ομάδων. Ωραία, και οι δύο ομάδε αυτέ φοράνε κυτρινόμαυρα. <laughs> Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μια ακολουθία φιμπονάτσι, υπάρχει μια θεία αρμονία στο πόσο χαρούμενοι είναι οι παοξίδε, ναι. οι παδυναϊκοί και οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, υπάρχει, οι παοξίδε ήταν σε φάση ξενέρα, full conference. Ναι, Είχαμε ναι. καλό καλό σλότ, μα πετάξαν εκτό. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο τη ιστορία του. Ωραία. <laughs> οι Ολυμπιακοί από εκεί που ήταν 650 προπονητέ μέσα σε δύο μήνε, εσωστρέφεια, παθογένεια να φύγουν όλοι άσχετοι, σηκώνουν φίλε conference <laughs> μέσα στην έδρα τη ΣΑΕΚ. Ωραία. Παθηναϊκό στη φάπα από νωρί, πρωτάθλημα καπάκια, διώχνει η Ιβάνοβιτ, καταστρέφεται, σώζει τη χρονιά με κύπελο και επίση μπασκετικό ναι. τέτοιο, έτσι. Εφτάστερο. Και βλέπει ξαφνικά σε, αυ σε αυτή την ψυχολογική συνεδρία που όλοι είναι σε φάση δίνουν χαριτήρια. Κατάλαβε ο ένα τον άλλο που ήταν καλύτερη. Στην ομάδα αυτή. Εντάξει, η πρώτη, πρώτη ελληνική ομάδα ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο δεν είναι λίγο. Εφτά αστεριά. Τι το έχουν κάνει αυτό. Πάοκ. Εγώ το λέω ότι δεν είμαι Πάοκ, αλλά το πιο παλκαρί και πορτάθλημα τη ιστορία. και είμαστε Αριανοί και οι Αξίδε έτσι και κοιτιόμαστε με τα χεράκια έτσι εδώ. και είμαστε σε φάση. Ρε Μαλέκα, πού τελειώνει αυτό το δράμα. Θα αλλάξετε κι εσεί ιδιοκτήτη, πρόεδρο κτλ. Ε. Πού το παίζει αυτό το έργο να πληρώσω απάνω το δω. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ήταν λοιπόν ο Γιώργος Λέντζας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο εγώ ευχαριστώ. Ε, νιώθω ότι σε πίεσα λίγο χρονικά. Ε, όχι εσύ. Είμαι Αντέξει. Έντευξε και τέταρτο. Ευχαριστούμε πολύ. Ανθρώπινο. Φιλάκια. Καλή συνέχεια. Τα ξαναλέμε σύντομα. Season 2. Season 2. Εδώ Time. θα είμαι. Αυτό ήταν λοιπόν άλλο ένα lunch break παρέα με τα Lidl και θα πω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε υπολογίσει γενικά Τόσα επεισόδια να γίνουν μέσα στη χρονιά. Οκ. Okay. Και τα Lidl, η Χορηγάρα, ο μεγάλος χορηγός αυτού του podcast από την αρχή της σεζόν, του είχαμε πει, αδερφέ, τόσα επεισόδια θα γίνουν. Και κάπου εκεί πριν το Euro θα το λήξουμε. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι και το τελευταίο επεισόδιο σήμερα, στο οποίο κάνουμε παρέα ε, με τα Lidl. Η αλήθεια είναι όμω ότι εμεί θα συνεχίσουμε για άλλα τέσσερα επεισόδιακια. Να βγει λίγο η σεζόν, να σα πάω μέχρι τον Ιούλιο. Ωραία, μην και σας λείψουν οι διατροφικές μου συμβουλές και οι προτάσεις μου και θα επανέλθουμε αργότερα. Οπότε, αυτά τα λέμε την επόμενη Τετάρτη. Θα προσπαθήσω να έχω πάλι καλεσμένο που να έχει σχέση πάλι λίγο με το γύρο έτσι να μιλήσουμε πάλι λίγο αθλητικά. Αυτά, τα φιλιά μου, στις μαγειρικές, ξέρετε ποιες. Γεια yes, σας. Yes.